Χαίρετε, είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Η πρώτη επίσημη λογοδοσία της Περιφερειακής Αρχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τι είπε ο Βαγγέλης Πουλουλιός για τα 2 εκατομμύρια ευρώ που ακόμη δεν έχουν δοθεί για τις ζωοτροφές. Την πρώτη της λογοδοσία έκανε και η Δημοτική Αρχή Αλεξανδρούπολης. Τι είπε ο Δήμαρχος για τα ανταποδοτικά και αντισταθμιστικά ωφέλη από το ΕΦΣΑΡΙΟΥ. Γιώργος Λιανίδης, η παρέτηση από την Ομαρχιακή Επιτροπή του Εύρου, οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ και το μέλλον του. Νέα διοίκηση προέκυψε στην ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά τις εκλογές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Κομωτινή, κατά τις οποίες μάλιστα επικράτησε κάποια στιγμή και ένταση. Νέος πρόεδρος αναδείχθηκε ο νέος δήμαρχος Δράμας, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος επικράτησε του δημάρχου Καβάλας, του κυρίου Θεόδωρου Μουριάδη, που επίσης διεκδικούσε τη θέση και μάλιστα πολύ οριακά με το 50,36% των ψήφων έναντι 49,34% του κυρίου Μουριάδη. Ανατροπή της τελευταίας στιγμής και η έκπληξη έγινε. Άλλα ήταν τα προγνωστικά και άλλο ήταν το φαβορί. Μετά τις αλλαγές στην ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το δήμαρχο Νέστου Σάβα Μιχαηλίδη να αναλαμβάνει τα ενία της, χωρίς όμως η πρόκριση του κυρίου Μιχαηλίδη να αποτελεί έκπληξη, αφού αυτή επετεύθη μετά από συνεννόηση και συνεργασία όλων των δημάρχων, ήρθε η σειρά για την ανάδειξη του νέου διοικητικού σχήματος στη Διαμάθ. Στην εκλογική αναμέτρηση της Διαμάθ το αποτέλεσμα δεν ήταν και τόσο αναμενόμενο, αφού ο αυτοδιοικητικός που φιγούραρε στην πρώτη θέση όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν ο δήμαρχος Καβάλας, ο Θεόδωρος Μουριάδης. Οι υψηλοί τόνοι, οι γκρίνιες και η δυσαρέσκεια δεν έλειψαν κατά τη διαδικασία, αφού η εκλογή Μουριάδη θεωρούνταν σχεδόν βέβαιη. Όμως την τελευταία στιγμή αυτή η συνθήκη που επικρατούσε ανατράπηκε, με τον δήμαρχο Καβάλας να χάνει με πολύ μικρή διαφορά. Πάντως ο κύριος Παπαδόπουλος, σύμφωνα με πληροφορίες, πρότεινε στον κύριο Μουριάδη να αναλάβει τη θέση του αντιπροέδρου, αλλά δεν δέχτηκε. Στην αμφίρροπη ψηφοφορία νικητής αναδείχθηκε τελικά ο δήμαρχος Δράμας Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος εκλέχθηκε με ποσοστό 50,36%, ενώ ο αντίπαλός του Θεόδωρος Μουριάδης έλαβε 49,34%. Ο κύριος Παπαδόπουλος, που θα διαχειρίζεται τα απορρίμματα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τα έργα που εκπορεύονται από αυτή τη διαχείριση, διαδέχτηκε στη θέση τον πρώην δήμαρχο Ξάνθης Μανώλη Τσέπελη, ο οποίος δεν επανεκλέχτηκε στις εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης στήριξε την υποψηφιότητα του κυρίου Παπαδόπουλου. Η σχετική ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας έγινε από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλο Τοψίδη. Στο νέο 7-μελές Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν οι δήμαρχοι: πρόεδρος Γιώργος Παπαδόπουλος, δήμαρχος Δράμας, αντιπρόεδρος Θωμάς Μίχογλου, δήμαρχος Τοπίρου, μέλη Ευστράτιος Κοντός, δήμαρχος Ξάνθης, Απόστολος Ιωάννου, δήμαρχος Μαρονίας Απών, Ελευθέριος Κυριακίδης, δήμαρχος Τάσου, Φίλιππος Αναστασιάδης, δήμαρχος Παγκαίου, Παναγιώτης Καλακίκος, δήμαρχος Σουφλίου. Κατά τη συνεδρίαση της πρώτης λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τάθηκε το ερώτημα από τη Λαϊκή Συσπήρωση για το τι ακριβώς γίνεται με τα 2 εκατομμύρια ευρώ που ακόμη παραμένουν αδιάθετα για την αγορά ζωοτροφών προς τους πυρόπληκτους παραγωγούς. Ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, ο κ. Βαγγέλης Πουλουλιός, αναγνώρισε τη μεγάλη καθυστέρηση και την δικαιολογημένη οργή των δικαιούχων, εξηγώντας τι συμβαίνει και ποιες λύσεις υπάρχουν ώστε να μην παρατηρηθεί και άλλη αργοπορία. Τώρα που είναι το μεγάλο πρόβλημα, ερχόμαστε στο πρώτο θέμα. Εάν για να μπορέσουμε άμεσα να δώσουμε τις ζωοτροφές στους κτηνοτρόφους και στους μλισσοκόμους, πρέπει να κάνουμε διαγωνιστική διαδικασία με πρόσκληση ενδιαφέροντος. Τι εννοώ? Εν καιρό φωτιάς, κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίες έχουν ζωοτροφές, μλισσοτροφές, προσφέρθηκαν και έκαναν δωρεές της τάξης των 20, 30, 40.000 ευρώ σε όλους αυτούς οι οποίοι είχαν πάθει ζημιά. Εάν και κάναμε έγγραφο στην ΕΑΣΥΔΗ, είναι μια υπηρεσία του Υπουργείου που δίνει την έγκριση για πρόσκληση ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένους, σε τρεις, σε δύο, σε έναν. Βέβαια αυτό στα έργα δεν ισχύει. Στις προμήθειες όμως ισχύει. Κάναμε λοιπόν επιστολή για να πάρουμε την έγκριση αυτής της απόφασης. Ο κύριος Περιφέρειας το γνωρίζει, γιατί
προσπαθεί να την πάρουμε, να πιέσουμε να την πάρουμε αυτή την έγκριση αλλιώς. Ενώ οι ζωοτροφές με πρόσκληση ενδιαφέροντος σε 3, 2, 1 θα δοθούν μέσα σε διάστημα 2 μηνών, εάν γίνει διαγωνισμός, λυπάμαι πάρα πολύ, θα το πάρουν μετά από 1,5-2 χρόνια. Τόσο θα διαρκήσει αυτή η διαδικασία. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε, πήραμε όλα τα στοιχεία από την Καβάλα, όπως σας είπα, είμαστε πανέτοιμοι. Μόλις πάρουμε αυτήν την έγκριση ή αν πάρουμε την αρνητική, τότε θα προχωρήσουμε στη μέ πρώτη με την έγκριση άμεσα, στη δε δεύτερη, λυπάμαι πάρα πολύ, θα φτάσουμε σε μεγάλο χρονικό διάστημα για να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τις ζωοτροφές. Και πράγματι έχουν τεράστιο πρόβλημα. Πιστεύω να καταφέρουμε να πάρουμε αυτή την έγκριση. Το ζήτημα των αντισταθμιστικών ανταποδοτικών από την εταιρεία του ΕΦΣΑΡΙΟΥ προς την τοπική κοινωνία της Αλεξανδρούπολης τέθηκε στην πρώτη ειδική συνεδρίαση της λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Ο Δήμαρχος, ο κ. Γιάννης Ζαμπούκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του επικεφαλής της παράταξης αρχή, του κ. Σταύρου Σταυράκογλου, αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχει κάνει από την δική του την πλευρά για τη διεκδίκηση, όπως είπε, ωφελών από την εγκατάσταση του ΕΦΣΑΡΙΟΥ, λέγοντας για την επιστολή που απέστειλε στην Gastrate και στην οποία υπέβαλε έτοιμα λειτουργίας παιδιατρικής μονάδας ΜΕΘ στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, αλλά και για δωρεά τροφοδοσία όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου με φυσικό αέριο, κάνοντας μάλιστα γνωστό ότι τις επόμενες ημέρες επίκειται επίσκεψη των εκπροσώπων της εταιρείας, οι οποίοι και θα αναφερθούν εκτενέστερα σε όλα αυτά. Επειδή διαφαίνεται ένα πλαίσιο σιωπής αναφορικά με το ζήτημα της διεκδίκησης των αντισταθμιστικών και ανταποδοτικών ωφελών, και αν χρειαστεί να κάνω κάποια περισσότερη μνήμα σχετικά με το διαχωρισμό της έννοιας αντισταθμιστικών και ανταποδοτικών, πολύ ευχαρίστως. Επειδή λοιπόν διαφαίνεται ένα διαχρονικό πλαίσιο σιωπής αναφορικά με αυτό το ζήτημα, σχετικά με τα αντισταθμιστικά και ανταποδοτικά ωφέλη για την άρση των δυνητικών επιπτώσεων της εν λόγω επένδυσης, και σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να προσθέσω και τον ειδικό κανονισμό λιμένα για τη λειτουργία της πλωτής μονάδας, το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης, που δημοσιοποιήθηκε σε ΦΕΚΣ 13 Φεβρουαρίου, όπου ξεκάθαρα απαγορεύει γύρω από την ασφαλή λειτουργία του ΕΦΣΑΡΟΥ, στο άρθρο 4, σε ακτίνα 0,54 ναυτικά μίλια πέριξ της θέσης αγκυροβολίας της πρωτής μονάδας, πολλές δραστηριότητες, μεταξύ αυτών και την αλία, όπως επίσης και απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων εκατέρωθεν της διαδρομής όδευσης του αγωγού, όπως αυτή έχει οριστεί από αντίστοιχο νόμο και κοινή υπουργική απόφαση. Απαγορεύεται λοιπόν η διενέργεια αλίας με οποιοδήποτε ληφθικό εργαλείο και καθώς και μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω ποιες ενέργειες έχουν αναλυθεί από τη Δημοτική Αρχή σχετιζόμενες με τα αντισταθμιστικά και ανταποδοτικά ωφέλη από την εγκατάσταση και λειτουργία της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και αεριοποίησης υδροποιημένου φυσικού αερίου ΕΦΣΑΡΟΥ στη θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Εγώ, πέρα από τις όποιες προφορικές οχλήσεις συζητήσεις, τόσο σε επίπεδο Υπουργείων, όσο και σε επίπεδο κυβέρνησης, διότι και εγώ κάποια στιγμή άρχισα να ανησυχώ και να λέω ότι ποιος θα πρέπει να συνομιλήσει με την εταιρεία, εγώ η τοπική αυτοδιοίκηση. Μήπως η περιφέρεια, όπως έγινε το 2010-12 με τον ΤΑΠ, ή έπρεπε η τότε τοπική αυτοδιοίκηση του 2012, όταν έδωσε τη συνένεσή της, να έχει συνομιλήσει. Διαβάζοντας, κάνοντας αυτή τη νομική έρευνα και ζητώντας νομική συμβουλή πιο εξειδικευμένη, γιατί εμπλέκεται και ευρωπαϊκό δίκαιο μέσα, διαπίστωσα έπρεπε να πάω στο Υπουργείο Ενέργειας, το οποίο Υπουργείο Ενέργειας ομοίως είπε ότι δεν έχει κάτι περισσότερο να εκδώσει ή να πει, και συνομίλησα εγώ ευθέως με την εταιρεία, υπέβαλα μια σειρά από αιτήματα και έστειλα εγγράφος πριν από ένα μήνα περίπου, τουλάχιστον ένα μήνα, τις απόψεις μου, τα αιτήματά μου, έτσι όπως αισθάνομαι εγώ και έτσι όπως νομίζω θα εκπροσωπούσα και την πλειοψηφία της κοινωνίας, προκειμένου αυτή την ηθική δέσμευση που έχει για κοινωνικές αντιπαροχές να αρχίσουμε να την προσδιορίζουμε σιγά σιγά. Στην επιστολή που έστειλα προς την εταιρεία, μεταξύ άλλων, δύο είναι τα αιτήματα που υπέβαλα και μας ενδιαφέρουν και είναι περιεχόμενο της απαντήσεώς μας και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας.
Το πρώτο είναι η δημιουργία μιας παιδιατρικής μονάδας εντατικής θεραπείας στην Αλεξανδρούπολη εντός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Όταν είχα στείλει την επιστολή, υπήρχε η απώλεια μονάχα ενός παιδιού από το Δημότυχο, αν τα θυμάμαι σωστά. Στη συνέχεια ακολούθησαν άλλες δύο απώλειες, ένα παιδί από τη Θάσο και ένα παιδί από την Οριστιάδο, επίσης αν τα θυμάμαι σωστά. Δηλαδή δημιουργία μιας ΜΕΘ εντός του Πανεπιστημίου μας, του νοσοκομείου μας. Και το δεύτερο που ζήτησα ήταν την δωρεάν τροφοδοσία με φυσικό αέριο, με θέρμανση δηλαδή, όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όλες τις βαθμίδες. Παιδική, νηπιαγωγία, γυμνάσιο, γυμνάσια και λύκεια. Και ίσως να επεκταθεί και στα πανεπιστήμια. Υπάρχει μια θετική ανταπόκριση από την εταιρεία, ότι καθημερινά σχεδόν ζητάει όλο καινούργια στοιχεία για να κάνει σχετικούς υπολογισμούς. Την ερχόμενη εβδομάδα, νομίζω την άλλη Τετάρτη, θα είναι παρόντες εδώ για να ανακοινώσουν από αυτά που τουλάχιστον εγώ ζήτησα, αλλά και από αυτά που ηθικά θέλω να ανταμείψω την κοινωνία, που είναι, σχετίζονται με τον πολιτισμό, με τον αθλητισμό, με την νεολαία, αυτά που διαρκώς κάνουμε. Το θεσμό της λογοδοσίας εγκαινίασε και η Δημοτική Αρχή Ορεστιάδας με ενδιαφέροντα ερωτήματα από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ένα από αυτά ήταν και το θέμα των εξαφανισμένων οχημάτων του Δήμου, που ακόμη αναζητούνται και που οι υποχρεώσεις όμως τους πληρώνονται κανονικά. Αν πιστεύουμε ότι κάποιος έκανε τι έκανε, δεν πήραν κουτισπίρτα, πήρε 12 οχήματα από το Δήμο Ορεστιάδας. Και μπορεί, όπως το έχω πει και άλλη φορά, μπορεί η μηχανή από ένα Mercedes όχημα να είναι στην Αθήνα σε ένα άλλο φορτίο, να γίνει ένα τρακάρισμα και να πούν: αυτή η μηχανή, ρε παιδιά, από εσάς πού ήταν, ποιος, τι. Υπογράψετε ότι χάθηκε ένα όχημα, σημαίνει μια υπουργική απόφαση. Λοιπόν, οπότε, λαμβάνοντας υπόψη τις μηνύσεις που κάναμε τότε, την αναφορά κάποιων δικών σας τελεχών εδώ, γιατί παρακολουθώ τα μέσα κινητής δικτύωσης, που μιλούσαν για τα χαμένα οχήματα, άκουσα ότι μιλούσαν ότι αυτά βρήκαμε, αυτά κάνουμε τη δουλειά μας. Και επίσης, αυτά που βρήκαμε και αυτά που κάνουμε τη δουλειά μας είναι ότι όταν αρχίσαμε τη διαδικασία και είδαμε και στο αμαξοστάσιο τότε, στη συνεργασία με τον κύριο Καραγιάννη, τα είχαμε δει όλα αυτά, ότι υπήρχαν και παροπλουτισμένα οχήματα. Που για πολλά χρόνια ήταν εκεί, πριν πολλά χρόνια, πληρώναμε τέλη κυκλοφορία, ασφάλιστρα και πιθανόν να μπαίνανε και κάτω μέσα στις πινακίδες. Και αυτά τα πληρώνουν οι συνδημότες μας, εμείς δηλαδή όλοι. Και δεν ξέρω αν τελείωσε αυτή η διαδικασία, αν έχει γίνει συγκεκριμένη διαδικασία για αυτά τα οχήματα να παροπλουτιστούν βάσει αποκεντρωμένη για να μην τα πληρώνουμε αυτά. Οπότε αυτό το λέω γιατί και εσείς έχετε παραλάβει, υποτίθεται, κάποια πράγματα. Έτσι, λέω το υποτίθεται γιατί μπορεί να μην το παραλάβατε. Αφού πάρουμε λοιπόν και τα δεδομένα αυτά από τις υπηρεσίες που πιθανότατα να μας βρούνε και κάποια οχήματα τα οποία δεν ξέρουμε καν που βρίσκονται, μπορεί και να μην είναι. Πιθανότατα να ήταν αυτά που έτσι κι αλλιώς έχουν φύγει από το Μητρό μας, δεν το ξέρω. Θα κάνουμε λοιπόν μία επικαιροποίηση όλων των στοιχείων και θα ενημερώσουμε πρώτα απ' όλα το Δημοτικό Συμβούλιο και τους δημότες μας για το τι ακριβώς, ποια είναι ακριβώς η κατάσταση που παραλαμβάνουμε. Ποια μηχανήματα και ποια οχήματα έχουμε. Ποια από αυτά τα οχήματα και μηχανήματα που έχουμε είναι σε λειτουργική κατάσταση. Ποια είναι σε μη λειτουργική κατάσταση αλλά μπορούν να επισκευαστούν. Και ποια είναι σε μη λειτουργική κατάσταση και δεν μπορούν να επισκευαστούν και θα πρέπει να πάνε στον ΟΔΗ. Και θα πρέπει να ξέρετε και θα σας το δηλώσουμε και ποια από αυτά που δεν είναι κυκλοφορούντα, πιθανότατα να έχουν πάνω πινακίδες και να πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας. Προσπαθούμε δηλαδή να κάνουμε έναν εξορθολογισμό, να κάνουμε ένα νοικοκύρεμα επιτέλους και να ξέρουμε και εμείς πρώτα απ' όλα, αλλά κυρίως οι δημότες, τι ακριβώς έχει ο Δήμος και πώς διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα αυτός ο οργανισμός. Δεν έχουμε καμία διάθεση να κρύψουμε τίποτα. Θέλουμε όλα να τα βγάλουμε στο φως. Είναι εξωαζήμπα και από την αρχή κάτι που μας προβλημάτισε και στην προεκλογική περίοδο, αλλά και όταν αναλάβαμε μετά τις εκλογές, τα πρώτα πράγματα που κάναμε ήταν αυτά, για να μην εκτεθούμε. Και όλα αυτά τα δεδομένα, τα στοιχεία που σύντομα νομίζω θα τα έχουμε στα χέρια μας και θα κάνουμε αυτή την εκαθάριση, θα σας τα παρουσιάσουμε για να ξέρετε ακριβώς τι έχουμε. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα και έχετε κάτι άλλο. Παρακαλώ. Όσο αφορά την υπόθεση που μπήκε στο αρχείο, αν προκύψουν νέα δεδομένα, θα ψαχτεί η υπόθεση τελικά για ποιο λόγο αγνοούνται αυτά τα 12 οχήματα. Ναι ή όχι, αυτό θέλω να ακούσω. Προφανώς, αν και δεν είναι θέμα δικό μου, αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης. Εγώ θα παρουσιάσω όλα τα στοιχεία και από εκεί και ύστερα, αν η δικαιοσύνη κρίνει ότι υπάρχει περαιτέρω διερεύνηση ανάγκη, εννοείται θα τα έχουμε τα δεδομένα και τα στοιχεία όλα στη διάθεσή της. Αλλά προφανώς δεν είναι κάτι που είναι
είναι, πώς το λένε, ενέργεια της Δημοτικής Αρχής. Εγώ μόνο τα στοιχεία θα σας παρουσιάσω και από εκεί και ύστερα, ό,τι προκύπτει, η δικαιοσύνη νομίζω ότι θα πάρει αυτό, θα λάβει τον δρόμο που πρέπει να λάβει. Έπεσαν οι υπογραφές και το έργο επεκτείνεται με στόχο να φωτιστεί κάθε σκοτεινό σημείο και κυρίως κάθε αθλητικός χώρος στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Φωτιστικά τύπου LED θα εγκατασταθούν όπου έχει κριθεί απαραίτητο με γνώμονα την ασφάλεια των δημοτών. Φωτισμένοι χώροι, όπως υπόθηκε, σημαίνει απομάκρυνση της παραβατικότητας και ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας των δημοτών. Φως παντού. Δεν θα μείνει κανένα σκοτεινό σημείο, καθώς στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι χωροί κομβικοί και σημεία αναφοράς να αναδειχθούν και να φωτιστούν, ώστε να είναι προσβάσιμοι, λειτουργικοί και κυρίως ασφαλείς. Με το σκεπτικό αυτό επεκτείνεται μια συνεργασία για την οποία έπεσαν και οι ανάλογες υπογραφές και η εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στο Δήμο Αλεξανδρούπολης θα συνεχιστεί, ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες σε φωτισμό με τρόπο σύγχρονο, προστατεύοντας το περιβάλλον και εξοικονομώντας ενέργεια και πόρους. Στο γραφείο του Δημάρχου, ο ανάδοχος του έργου έδωσε τα χέρια με τη Δημοτική Αρχή και αποτυπώθηκε η στόχευση αυτής της σύμπραξης με γνώμονα την ασφάλεια και την ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας των δημοτών, μικρών και μεγάλων. Ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης ανέφερε πως οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν στο σύνολό τους, καθώς χώροι, όπως είναι για παράδειγμα η αθλητική, θα πρέπει να αξιοποιούνται περισσότερο από τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να είναι ακόμη πιο αποδοτική. Υπογράψαμε την επέκταση μιας σύμβασης που είχε υπογράψει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης το 2018 με την εταιρεία Δάστερη ΑΕ, εδώ τη δικιά μας εταιρεία της περιοχής της Αλεξανδρούπολης. Καταγράφονται διαρκώς ανάγκες είτε από την υπηρεσία είτε έτσι όπως έρχονται τα αιτήματα από τους δημότες στα μέσα επικοινωνίας που έχουμε μεταξύ μας, ώστε να προσπαθήσουμε πραγματικά να φωτίσουμε και το τελευταίο τετραγωνικό κοινόχρηστου χώρου. Έτσι λοιπόν η δημιουργία νέων αναγκών έφερε την επέκταση της συγκεκριμένης σύμβασης με τύπου LED φωτιστικά. Στην γενικότερη αυτή η επέκταση σύμβαση περιλαμβάνεται μια πολύ μεγάλη ποσότητα από τα φωτιστικά αυτά, με τα οποία και εδώ είναι η ωραία, η σημαντική είδηση που μας κάνει και χαρούμενος, είναι ο φωτισμός όλων των λειτουργικών ποδοσφαιρικών γηπέδων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ξεκινώντας πρώτα από το δημοτικό στάδιο που έχουμε στις Σφαίρες και καταλήγοντας εδώ σε όλα τα περιαστικά ποδοσφαιρικά γήπεδα που έχουμε στην περιοχή. Είναι ιδιαίτερη μέρα για τον αθλητισμό, για το ποδόσφαιρο, για τους φίλους, τα σωματεία, έτσι, που δίνουν περίσευμα και ψυχής αλλά και ταμιακών υπολείπων τους, να μπορούν τα παιδιά να αθλούνται, να έχουν καθ' όλη την διάρκεια του απογεύματος και προς το βράδυ της νύχτας χώρους για περισσότερο μαζικό αθλητισμό που σχετίζεται πάλι με το ποδόσφαιρο και γενικά φωταγωγημένοι χώροι, που αυτό σημαίνει υγεία, σημαίνει άθληση, σημαίνει καλή συνεργασία και εκείνη η χαρά και η ικανοποίηση που παίρνουμε όλοι εμείς που έχουμε την εμπλοκή στην τοπική αυτοδιοίκηση με τον αθλητισμό και με τον πολιτισμό προφανώς. Καταρχήν είναι χαρά της εταιρείας μας που συνδράμει στη βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος και πόσο περισσότερο του Δήμου στον οποίο εδρεύει η εταιρεία. Να πούμε ότι τα ποδοσφαιρικά γήπεδα πραγματικά γίνονται κατά πράσινα, ακριβώς, κύριε Δημάρχε. Δαστερίδη, και λόγω του πράσινου του γηπέδου του Γκαζόν, αλλά και λόγω της μείωσης του αποτύπου. Φωτιστικά τελευταίας γενιάς, αυτά που θα τοποθετηθούν, όπως και τα προηγούμενα, έξυπνα, τα οποία θα είναι έτοιμα για να διαχειρίζονται στο μέλλον από την υπηρεσία του Δήμου. Και στο τόσο κέριο σημείο γίνεται η τροποποίηση έτσι ώστε να αυξηθούν τα σημεία φωτισμού που ήταν λυπή στο Δήμο μας, έτσι ώστε να διώξουμε την παραβατικότητα και να δώσουμε ασφάλεια στους πολίτες. Και το δεύτερο και βασικότερο, να ολοκληρώσει ο Δήμος μας το τόσο σημαντικό, την τόσο σημαντική μελέτη ΔΙΣΜΕ, η οποία θα του δώσει το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα για να μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις χρηματοδοτήσεις και δράσεις της Ευρώπης από σήμερα και μετά. Καταγράφοντας τις ανάγκες με τις αρμόδιες υπηρεσίες μας, έχουμε εντοπίσει τα σημεία αυτά που θα γίνει η αντικατάσταση του φωτισμού με φωτισμό καινούριο τύπου LED, όπου φωτισμό σημαίνει ασφάλεια, σημαίνει βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας. Παράλληλα, με τους λαμπτήρες αυτούς, κάνουμε και εξοικονόμηση ενέργειας σε όλες αυτές τις περιοχές, όπου θα τοποθετήσουμε τα φωτιστικά αυτά. Σε συνεργασία και με τον Αντιδήμορχο Αθλητισμού, τον Ηλία, θα κάνουμε μια καταγραφή. Ήδη έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό το κομμάτι
και όπως θα πει και ο Ηλίας, θα βελτιώσουμε και τον φωτισμό στα γήπεδα τα ανοιχτά κυρίως. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των σωματείων και οι ανάγκες των αθλητικών χώρων είναι περιορισμένες και αναγκάζονται πολλά σωματεία να κάνουν αθλητισμό μέχρι τις απογευματινές ώρες όπου και βραδιάζει. Οπότε αυξάνεται η ανάγκη ούτως ώστε να έχουμε καλύτερο φωτισμό σε όλους αυτούς τους αθλητικούς χώρους και με την τροποποίηση αυτής της σύμβασης δίνεται η ευκαιρία να ανεβάσουμε το ωράριο ίσως όταν αφορά τις βραδινές ώρες για να κάνουν περαιτέρω άθληση. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης με θέμα το δημογραφικό πρόβλημα της πατρίδος. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κύριος Αναστάσιος Λαβρέτζος, ο οποίος επί σειρά ετών ασχολείται διεξοδικά και εμπεριστατωμένα με το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Μητροπόλης Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Άνθιμος από την πλευρά του, παρουσίασε την ανησυχία της Εκκλησίας, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η οικογένεια με απογόνους στην κοινωνία εν γέννη. Χαίρομαι που είναι μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης. Προχθές είχαμε μια άλλη εκδήλωση και βέβαια όταν κάποιοι του έλεγαν ωραίες θεωρητικές απόψεις και σαν να τον εγκαλούσαν κιόλα, λίγο έτσι δεν ένιωσα και άνετα, να κάνετε αυτό, να κάνετε εκείνο, να κάνετε εκείνο, λέγαν στον Αντιπεριφερειάρχη και με πολύ αφοπλιστικό τρόπο τους απάντησε: αυτό δεν γίνεται, δεν υπάρχουν άνθρωποι εκεί να το στηρίξουν. Καλά τα λέει κανείς θεωρητικά, να κάνουμε. Ποιος θα τα κάνει όταν μειώνεται ο πληθυσμός διαρκώς? Και ενώ λοιπόν το πρόβλημα υπάρχει, πώς το είπατε, στη Γαλλία το είπανε Υπουργείο Δημογραφικής Πολιτικής. Εμείς το είπαμε Υπουργείο Οικογένειας. Όταν έγινε χάρηκα κι εγώ, λέω δόξα τω Θεώ, πού να φανταζόμουν ότι άλλο τύπο οικογένειες. Καταλαβαίνετε κύριε βουλευτά τι σημαντικό είναι όταν ψηφίζετε στη Βουλή? Πόσο σημαντικό πράγμα είναι. Ψηφοδέλτιο είναι ένα χάρτινο ξύφος και το ξύφος κόβει. Εγώ είμαι Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως, αλλά εάν δεν υπάρχει ο Βόρειος Εύρος δυνατός, η Αλεξανδρούπολη εξελίσσεται σε μια μαύρη τρύπα που θα καταπιεί τα πάντα γύρω της και στο τέλος θα βουλιάξει. Γιατί στην Αλεξανδρούπολη δεν παράγουμε. Είμαστε όλοι μισθωτοί και συνταξιούχοι με το χέρι έτσι. Αν κοπεί, τελειώσαμε. Παραγωγή μηδέν. Και αν με ρωτούν καμιά φορά τι παράγεται στον Εύρο, ξέρετε τι απαντώ, στην Αθήνα. Ακατίες και φωτοβολταϊκά βγάζουν τα χωράφια μας. Αυτό παράγουμε. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται? Ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης εισέπραξε και ξέρει, ήδη έχει δώσει δείγματα γραφής του τι πρέπει να γίνει και του τι είναι αναγκαίο να γίνει. Την πολιτική που ασκεί η ελληνική κυβέρνηση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέδειξε στη σχετική σύνοδο των ΗΕ ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, με ειδικές αναφορές στην προστασία των ευάλωτων ομάδων και της διαφορετικότητας, καθώς και στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος. Κόντρα στις πάγιες θέσεις της Άγκυρας, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υπενθύμησε ότι η μειονότητα στη Θράκη είναι μουσουλμανική και έχει όλα τα προνόμια και δικαιώματα. Η Ελλάδα, ακολουθώντας μια βασισμένη σε κανόνες εξωτερική πολιτική, θα συνεχίσει να αντιτίθεται στεναρά σε κάθε παράνομη χρήση βίας και να υποστηρίζει την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών και τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη δήλωσή του κατά τη συνάντηση υψηλού επίπεδου της 55ης Συνόδου του Συμβουλίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που πραγματοποιήθηκε στη Γενέβη. Ο Υπουργός Εξωτερικών επεφύλαξε ιδιαίτερη αναφορά στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, αντικρούοντας τα εντελώς ανυπόστατα σχόλια που ακούστηκαν σε αυτήν την αίθουσα. Αποδίδουμε διαχρονικά ιδιαίτερη σημασία στη μειονότητα, καθώς τα μέλη της απολαμβάνουν τόσο ειδική προστασία ως μειονότητα, όσο και πλήρη δικαιώματα ως πολίτες της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε, επεσήμανε, η δημογραφική ανάπτυξή της τα τελευταία 100 χρόνια συνιστά εύγλωτη απόδειξη του ότι θα συνεχίσει να ανθίσει και να ευημερεί. Its members enjoy both special protections as a minority and their full rights as Greek and EU citizens. All this despite totally unsubstantiated comments heard yesterday in this room. The demographic development of the minority in the last 100 years is an eloquent proof that it continues to thrive and prosper.
Μήνυμα για την ανάγκη συνεργασίας ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, καθώς και δίκαιων αμοιβών και υγιούς απασχόλησης στον τεχνικό κλάδο, έστειλε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο κ. Στασινός από την Κουμωτινή, όπου και πραγματοποιήθηκε η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 100 χρόνια ΤΕΕΜ. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά, τιμή και ικανοποίηση για όλα αυτά που σηματοδοτεί η σημερινή ημέρα. Εορτασμός 100 χρόνων ΤΕΕ, 100 χρόνια Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 100 χρόνια συμβολής στην ανάπτυξη του τόπου, 100 χρόνια δίπλα στην κάθε μια και στον κάθε μηχανικό, 100 χρόνια Τεχνικό Σύμβουλο της Πολιτείας. Ιδιαίτερη τιμή, οφείλω να το ομολογήσω και να ευχαριστήσω ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ξεκινά τις εκδηλώσεις των 100 ετών στα περιφερειακά του τμήματα από το δικό μας, το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ήδη από την πρώτη δεκαετία της λειτουργίας του, ανέπτυξε σημαντική επιστημονική δράση και συνέβαλε καθοριστικά στον εξυγχρονισμό της χώρας. Πλαισίωσε υποστηρικτικά χάρη στη δράση των μελών του όλα τα ερώσημα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, από το έργο της Επιτροπής Αποκατάστασης των Προσφύγων μετά τη μικρασιατική καταστροφή, μέχρι και την ανοικοδόμηση και ανασυγκρότηση της χώρας μετά την κατοχή και τον τραυματικό εμφύλιο, καθώς και την κατασκευή των μεγάλων έργων υποδομής της δεκαετίας 50-60. Κατά την μεταπολίτευση, η θέση του ΤΕΕ εδραιώθηκε και ενδυναμώθηκε, δικαιώνοντας το σκοπό της ιδρύσεώς του. Το επίσημο τεχνικού συμβούλου της κυβέρνησης, του μεγαλύτερου αριθμητικά σίγουρα επιστημονικού φορέα της χώρας, αλλά επιτρέψτε μου να πω ως μηχανικός ο ίδιος ότι το ΤΕΕ είναι ο μεγαλύτερος επιστημονικός φορέας και για λόγους ουσιαστικής προσφοράς. Και ιστορικά και σήμερα και πιστεύω και στο μέλλον. Αυτή την προσφορά του ενός αιώνα και παράλληλα τον πολυπίκυλο ρόλο που έχει το ΤΕΕ στην ελληνική οικονομία και κοινωνία θέλουμε να αναδείξουμε μέσα από μια συνολική καμπάνια εορτασμού των 100 ετών ΤΕΕ. Μια καμπάνια που ταξιδεύει αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα, ξεκινώντας την περιφέρεια από το δικό σας περιφερειακό τμήμα του ΤΕΕ, από την έδρα της περιφέρειας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στο πλαίσιο του σκοπού του, είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και επιτελεί σημαίνοντα ρόλο. Ειδικότερα τώρα για το παράρτημα της Θράκης, όλοι γνωρίζουμε ότι στελεχώνεται από ικανότητα στελέχη που η συνδρομή τους έχει αποδειχθεί σημαντική σε κύρια ζητήματα της περιφέρειάς μας. Σε αυτό το σημείο θέλω ιδιαίτερα και να πω ότι από τη δική μας πλευρά, από την πλευρά της περιφέρειας, η διάθεση συνεργασίας είναι δεδομένη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα περάσουμε να παρακολουθήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που μας έδωσε πριν από λίγες ώρες ο πρώην πια συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο, ο κύριος Λιανίδης, ο οποίος μας μίλησε για την απόφαση που πήρε έτσι ώστε να απομακρυνθεί από την Νομαρχιακή Επιτροπή, σχολίασε τα τεκτενόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το τι ο ίδιος πιστεύει ότι θα γίνει στο μέλλον με το κόμμα. Κύριε Λιανίδη, καταρχήν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας υποδέχεστε στο γραφείο σας, στον προσωπικό σας χώρο, για να κάνουμε μια συζήτηση ελεύθερη, μια συζήτηση χαλαρή, μια συζήτηση φιλική, γιατί πρέπει να πω στους τηλεθεατές μας ότι πλέον δεν εκπροσωπείται την Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση του συντονιστή, όπως σας ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια, παραμένετε ενεργό μέλος στο συγκεκριμένο κόμμα. Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι ότι η συζήτηση σημερινή θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να πείτε κι εσείς κάποια πράγματα μέσα από αυτή την εμπειρία που αποκομίσατε. Κάνω αυτή την διάκριση και αυτό το ξεκαθάρισμα για να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι τώρα ίσως η άποψή σας να έχει και μεγαλύτερη, αν θέλετε, ευθύνη, βαρύτητα και περισσότερο ενδιαφέρον. Γιατί τα βλέπετε τα πράγματα και από μια σχετική απόσταση και πιο απελευθερωμένος. Και να πω και κάτι ακόμη, και ο λόγος είναι σε εσάς, γιατί η απελευθέρωση δεν έχει να κάνει μόνο με την τοπική κατάσταση, έχει να κάνει γενικότερα με το κλίμα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε σας ευχαριστώ διπλά γι' αυτό. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καταρχήν ήταν μια έκπληξη ευχάριστη για μένα το γεγονός ότι ασχοληθήκατε με ένα αφότου, τέλος πάντων, ήδη από τις 7 του μηνός έχω παραιτηθεί από τη θέση του συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί η εμπειρία μου στον 1,5 χρόνο που ήμουνα σε αυτή τη θέση στις δικές σας εκπομπές που κάναμε, συζητήσεις που κάναμε, συνεντεύξεις που κάναμε ήταν πάρα πολύ θετική.
Και άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος που αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας. Είμαι σίγουρη ότι με πολύ γιατί και άλλοι με προσεγγίσανε, Απλώς ήθελα να περάσει κάποιος χρόνος, να οριμάσω κάποια πράγματα μέσα μου, προκειμένου και εγώ να νιώθω έτοιμος για να ανταποκριθώ σε αυτή την. Εγώ έχω πει δημόσια, κύριε Λιανίδη, θα το πω και άλλη μια φορά, μιας και μου δίνετε η δυνατότητα και θα μπούμε στο διατάφτα της κουβέντας μας, ότι ήσασταν από εκείνους τους ανθρώπους που πέρασαν από αυτή τη θέση σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονική στιγμή και για τον τόπο και τοπικά, αν θέλετε, έτσι, γιατί και ο Εύρος μας στήσεται από πάρα, πάρα πολλά προβλήματα. Συνολικά όμως πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία. Πήρατε επόμου το κόμμα τοπικά για να το πάτε σε μια κατεύθυνση εκεί που θεωρούσατε εσείς ότι μπορείτε να το πάτε, με αξιοπρέπεια, με συνέπεια, με υπευθυνότητα και με λόγο όριμο, χωρίς να πυροδοτείτε καταστάσεις έτσι για να πυροδοτείτε ή να φτιάχνετε εντυπώσεις. Και αυτό νομίζω είναι στα θετικά σας. Έρχομαι λοιπόν στο διατάφτα. Παραιτηθήκατε γιατί? Κοιτάξτε, αποχωρήσατε γιατί? Αποχώρησα γιατί νομίζω ότι κι εγώ έκλεισα τον κύκλο μου στην συγκεκριμένη θέση. Έτσι κι αλλιώς η νομαρχιακή, θεσμικά αν το δούμε και καταστατικά, είχε λήξει η θητεία της. Εγώ αναπλήρωσα τον σύντροφο, τον Σπύρο τον Δέδογλου, όταν μπήκε στη διαδικασία να θέσει την υποψηφιότητά του στις βουλευτικές εκλογές. Εκεί υπήρξε το θέμα της αναπλήρωσης. Γνώριζα τις δυσκολίες. Ήξερα ότι η χρονική συγκυρία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, διότι ήδη ήταν δεδομένο ότι επίκυνται εκλογές βουλευτικές. Υπήρχε επίσης ένα κλίμα ήδη διαμορφωμένο, το οποίο δεν ήταν καθόλου αισιόδοξο για το ΣΥΡΙΖΑ. Ήξερα τις δυσκολίες που έχουμε ως κόμμα και εδώ τοπικά, έτσι, γιατί ο νομός μας έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, οι οποίες γνώριζα. Παρά τα αυτά, ανέλαβα αυτό το καθήκον, προσπάθησα κατά το δυνατόν να ανταποκριθώ. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, ούτε γνώριζα από ισοκομματικές διαδικασίες πολλά πράγματα, να σου πω την αλήθεια. Χρειάστηκα κάποιο χρόνο να μάθω πράγματα, να μάθω διαδικασίες, να μάθω την ανθρωπογεωγραφία του χώρου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν είχα καμία επαφή, καμία γνωριμία, ακόμη και κεντρικά με το οργανωτικό γραφείο, που από εκεί περιμέναμε να μας δοθούν κάποιες οδηγίες, κάποιες κατευθύνσεις. Επίσης ήταν πάρα πολύ δύσκολο από μόνο το γεγονός ότι ο νομός μας είναι ο πιο μακρύς νομός της χώρας. Προσπάθησα όσο μπορούσα να κάνουμε κινήσεις σε όλο κατά μήκος του νομού. Φτάσαμε και προεκλογικά μέχρι και τη Σαμοθράκη, η οποία και δικαιολογημένα οι σύντροφοι μας εκεί είχαν παράπονα ότι κάπως τους έχουμε σε δεύτερη μοίρα. Ακολούθησα μια τακτική για την οποία τουλάχιστον είμαι περήφανος, δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανένας πάνω σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έσπευσαν να πούνε μετά τις εκλογές πότε θα παραιτηθεί ο ανίκανος Λιανίδης, αυτός φταίει κτλ. Αυτά ήταν πράγματα τα οποία τα γνώριζα. Ξέρετε, η νίκη έχει πολλούς πατέρες, η ήττα έχει έναν. Έτσι, αυτό γίνεται. Παγίως. Εγώ, επειδή τώρα αναφέρομαι και στην ΙΤΑ και μου δίνεται η ευκαιρία να το πω και αυτό, γιατί θέλω να το πω. Αμέσως μετά τις δεύτερες εκλογές ήμουν έτοιμος να παραιτηθώ από τότε, γιατί θεωρούσα ότι αυτή ήταν η ενδεδειγμένη κίνηση από πλευράς μου. Από εκεί και πέρα δεν το έκανα γιατί. Γιατί είχα σε επαφή και με τα κεντρικά κάτω την βούλησή τους να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία αλλαγής οργάνων τοπικά, εν ώψη του γεγονότος ότι ήδη είχαν δρομολογηθεί μετά την παρέτηση Τσίπρα οι διαδικασίες οι οργανωτικά. Και ήτανε και αυτό προφανώς. Από εκεί και πέρα μου είπανε, προκειμένου να μην δημιουργηθεί ένα επιπλέον πρόβλημα μέσα στα πλαίσια διαχείρισης ΣΥΤΑΣ, που ήταν από μόνη της ΣΥΤΑ μια δύσκολο διαχειρίσιμη κατάσταση, με τον τρόπο τους τέλος πάντων με έπεισαν να παραμείνω κάνοντας το υπόλοιπο της θητείας μου. Αυτή ήταν η λογική μου. Από εκεί και πέρα έφτασε όμως ένα σημείο που δεν μπορούσα πλέον να αντέξω, γιατί δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, έχω και τα θέματα τα επαγγελματικά, το μετανιώσατε Όχι καθόλου. Δεν το μετάνιωσα καθόλου. Και δεν το μετάνιωσα καθόλου γιατί θεωρώ ότι ξέρετε, η πολιτική μέσω του διαδικτύου και από τον καναπέ δεν γίνεται. Δηλαδή
έβαλα κι εγώ αυτές τις ισχνότατες δυνάμεις μου και μάλιστα κάτω από τη συγκεκριμένη δύσκολη συγκυρία στην προσπάθεια να γίνει η ανατροπή. Που αυτό ήταν το διακύβευμα των εκλογών, η κυβερνητική ανατροπή. Δεν το καταφέραμε δυστυχώς. Ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του και εγώ την αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Και από εκεί και πέρα προσδοκώ σε καλύτερες μέρες. Και εύχομαι, γιατί πιστεύω και εξακολουθώ να το πιστεύω. Θα έρθουν οι καλύτερες μέρες. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Εάν με ρωτούσατε να περιγράψω, δοθέντος ότι πρώτη ημέρου είχαμε την ημέρα μνήμης και όχι την επέτειο, εμένα δεν μου αρέσει αυτή η κουβέντα, για το έγκλημα του Ντεμόν. Εάν θέλατε, μου ζητούσατε λοιπόν να περιγράψω με μια εικόνα, με μια φωτογραφία τη χώρα, θα σας παρέπεμπα σε φωτογραφίες από τα εκτροχιασμένα. Αυτή θα ήταν. Αυτή θα ήταν το Ντεμπον, αυτή θα ήταν η φωτογραφία. Όπου θα έλεγα σαν υπότιτλο, η τραγωδία της χώρας ποια είναι? Η σύγκρουση της χώρας με την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια, όσο και να προσπαθούν κάποιοι να την κρύψουν, θα βγει στο φως. Είτε το θέλουν, είτε δεν το θέλουν. Απλώς θα αργήσει όμως. Θα αργήσει, έχει κόστος αυτή η διαδικασία. Έχει κόστος. Ο θάνατος αυτών των συνανθρώπων μας είναι. Θα μπορούσε να είναι ο καθένας στη θέση αυτών των ανθρώπων, έτσι από μόνο. Προφανώς. Είναι κάτι το συγκλονιστικό. Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο έχει συμβεί. Και εδώ ζούμε τώρα το δεύτερο έγκλημα. Όλη την προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών για το συγκεκριμένο. Η αντιπολίτευση τι κάνει, κύριε Λιανίδη? Κοιτάξτε να δείτε, η αντιπολίτευση υπάρχει. Καταρχήν, σωστά το βάζετε, σύσσωμη αντιπολίτευση. Όχι, δεν υπάρχει ενιαίο μέτωπο. Ακόμη και σε αυτό. Και είναι τραγικό. Δηλαδή, το πάτημα για να γίνει Εξεταστική Επιτροπή και όχι προανακριτική δεν το έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ το έδωσε. Και άρπαξε την ευκαιρία η κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει αυτό που έκανε, αυτό το τραγέλαφο. Είναι ντροπή. Εγώ απορώ αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή. Η οποία έκλεισε άρον-άρον. Και χωρίς να τα κάνει πορίσματα, χωρίς τίποτα. Δεν κάλεσε μάρτυρες, δεν κάλεσε ανθρώπους οι οποίοι είναι. Δηλαδή, αν δεν κληθούν αυτοί να καταθέσουν, ποιος θα καταθέσει? Ο Λιανίδης που είδε τα αποτελέσματα της σύγκρουσης από την τηλεόραση? Θα τρελαθούμε εντελώς. Λοιπόν, και όταν βλέπω αυτά τα πράγματα, μπορώ αυτοί οι άνθρωποι πώς μπορούν και κοιμούνται τα βράδια? Δηλαδή, αυτό το απλοϊκό ερώτημα το θέτω. Διότι πλέον έχει υπερβεί η ασυδοσία, η αλαζονία της εξουσίας, έχει υπερβεί κάθε μέτρο, κάθε ανθρώπινο μέτρο. Είναι τρομερό αυτό που ζούμε. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα της χώρας. Και η αλήθεια σε όλα τα επίπεδα. Αυτό το σύνθημα το οποίο είχαμε το 22 στο προεκλογικό μας πρόγραμμα που είχε εξαγγείλει ο Αλέξης Τσίπρας στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, το δικαιοσύνη παντού, για μένα είναι ό,τι πιο εύστοχο έχω ακούσει. Σε όλη μου αυτή την πορεία στα πολιτικά πράγματα της χώρας, σαν απλός πολίτης, σαν ενήλικας που ενδιαφερόμουν πάντοτε, που συμμετείχα σε κόμματα, γιατί δεν είμαι ακριφνής αριστερός, ούτε καν αριστερός δεν είμαι. Εγώ είμαι σοσιαλιστής πάντα στη ζωή μου. Και το δηλώνω ευθέως. Όχι σοσιαλδημοκράτης ή οτιδήποτε άλλο με διάφορες καρικατούρες. Η διάκριση, όποιος ξέρει, καταλαβαίνει. Σοσιαλιστής. Ήμουνα πάντα στη ζωή μου, ήμουν οργανωμένος στην ΠΑΣ, στο φοιτητικό κίνημα. Ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ ανέκαθεν, συμμετείχα και σε διαδικασίες. Έφυγα εγκαίρως όταν διαπίστωσα πού πάνε τα πράγματα, πριν τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία και όλα αυτά τα σχετικά. Λοιπόν, αριστερός δεν ήμουν ποτέ. Ήμουν σοσιαλιστής. Και εντάχθηκα σε αυτό το χώρο ακριβώς γιατί θεωρώ ότι ακόμη και αυτό το οποίο λέγεται, ακόμη και στις μέρες μας, ότι εκπροσωπεί αυτός ο χώρος, το προοδευτικό κέντρο μέχρι την αριστερά. Λοιπόν, για μένα δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές όταν αυτός ο τόπος ζει τέτοια τραγικά συμβάντα. Εγώ δηλαδή νιώθω αλληλέγγυος. Το συμβάν θα έπρεπε να ενώνει όλους. Προφανώς. Εγώ νιώθω αλληλέγγυος και με τον νεοδημοκράτη, τον απλό ψηφοφόρο, τον καθημερινό άνθρωπο. Ο οποίος ζητάει και αυτός δικαίωση, ο οποίος ταλαιπωρείται και αυτός. Εγώ νιώθω αλληλέγγυος και με αυτόν. Οπότε για μένα δεν υπάρχουν αυτές οι διαχωριστικές γραμμές. Εδώ τα πράγματα είναι καθαρά. Εδώ εφαρμόζεται μια πολιτική η οποία είναι, τι να σας πω, γίνεται μια βίαιη αναδιανομή εισοδήματος, γίνεται μια δεύτερη και τραγικότερη πτωχοποίηση του κόσμου, όπου εκεί μέσα
Δεν μπαίνουν διαχωριστικές γραμμές του τύπου αριστερός, δεξιός, κεντρός κτλ. Μπαίνει μία εγώ μόνο γραμμή. Με τους φασίστες, τους ακροδεξιούς, με τους οποίους δεν νιώθω ότι με συνδέει τίποτε, μόνο με αυτούς ούτε καν να συνομιλήσω, ούτε να παρευρεθώ κάπου δεν θέλω. Αλλά με όλο τον υπόλοιπο κόσμο νιώθω πολύ κοντά. Υπάρχει μία διαχωριστική γραμμή. Επιμένω σε αυτό, ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Έτσι ώστε να υπάρξει και η απέναντι κοιτάξτε, πλευρά, η άλλη άποψη, στοχευμένα, οργανωμένα. Δεν θέλω να ωραιοποιήσω τα πράγματα μακριά από μένα τέτοιες λογικές. Και αυτή τη στιγμή να σου πω και κάτι. Επειδή είμαι και απελευθερωμένος, πλέον δεν εκπροσωπώ και το κόμμα. Την προσωπική μου γνώμη. Θεωρώ πολύ όψιμο το ενδιαφέρον για την ανύπαρξη της αντιπολίτευσης. Εγώ πιστεύω ότι η αντιπολίτευση υπήρξε. Εγώ θα σας θυμίσω ένα περιστατικό για να μου πείτε αν έχει ξαναγίνει στα πολιτικά χρονικά και αν δεν είχαμε αντιπολίτευση. Θυμάστε το περιστατικό στη Βουλή όπου ο Αλέξης Τσίπρας σαν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα νομοσχέδιο που ήταν υποσυζήτηση ζήτησε το λόγο προκειμένου να τοποθετηθεί πάνω στο θέμα των υποκλοπών που τότε ήταν στην επικαιρότητα. Θυμάστε τι έγινε, τι σκηνοθεσία. Ο Προεδρεύων κατέβηκε για να έρθει ο πρόεδρος της Βουλής προκειμένου να κάνει τι, να του πει ότι όχι κύριε, δεν θα σας δώσω το λόγο και δεν τον έδωσε στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι πρωτοφανές αυτό το οποίο έχει γίνει. Δεν έχει ξαναγίνει στην πολιτική ιστορία της χώρας, στην κοινοβουλευτική ιστορία της χώρας. Λοιπόν, και έρχονται τώρα αυτοί, οι οποίοι αφαίρεσαν τον λόγο από τον αρχηγό της αξιωματικής, να κλαίγονται, δείτε, α δεν έχουμε αντιπολίτευση. Και αν δηλαδή υπήρχε αντιπολίτευση. Θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Εγώ ξέρω ότι σε επίπεδο κοινοβουλίου η πιο δραστήρια κοινοβουλευτική ομάδα είναι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αποδεδειγμένα από τα πρακτικά. Ο κόσμος όμως δεν έχει αυτή την αίσθηση έξω, κύριε Λιανίδη, και το ξέρετε. Κόσμος, γιατί έχει τα προβλήματά του προφανώς. Ο κόσμος, τι περιμένετε από τον κόσμο όταν την ημέρα της ημέρας μνήμης των θυμάτων των Ντεμπών. Το κοινοβούλιο, ξέρετε, τι συζητούσε. Το νομοσχέδιο για την αξιοποίηση του Αιγιαλού. Άλλο, τι να σας πω. Σε ποια σοβαρή χώρα, όχι θα συζητιόταν το συγκεκριμένο, θα λειτουργούσε το κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο έπρεπε εκείνη την ημέρα να λειτουργήσει μόνο και μόνο για την απόδοση τιμής και να επαναδεσμευθεί ότι η αλήθεια θα λάμψει. Και δεν έγινε. Και τι κάνανε, σβήσανε το βράδυ και τα ονόματα των παιδιών. Κύριε Λιανίδη, να σας ρωτήσω κάτι. Με πολύ ειλικρίνεια, επειδή εσείς είστε ένας άνθρωπος που κινείται στον χώρο της δικαιοσύνης ως δικηγόρος, έτσι. Δεν είναι το πιο τραγικό από όλα να ακούγεται πια από τα στόματα των περισσότερων Ελλήνων ότι εμείς δεν έχουμε εμπιστοσύνη πλέον στην ελληνική δικαιοσύνη. Ακούστε, δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Το ότι χάσαμε αυτή μας την πίστη. Δεν χρειάζεται να πάτε μακριά. Ακούστε. Αυτά τα οποία λένε δημοσίως πλέον οι συγγενείς των θυμάτων. Έχετε ακούσει, φαντάζομαι, τις τοποθετήσεις της κυρίας Καριστιανού. Η γυναίκα δηλαδή ήταν τόσο αποκαλυπτική. Τι η οποία πει? Προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι ελέφαντας, γιατί βγήκε μετά η Ένωση Δικαστών ένα από τα κρίσιμα ζητήματα σε αυτή τη χώρα, γιατί μιλάμε για κράτος δικαίου, για το οποίο βέβαια δεν ασχολούμαστε εμείς, ασχολούνται οι Ευρωπαίοι. Γιατί εμείς απαξιούμε, εμείς θεωρούμε ότι όλα πάνε καλά. Αλλά δεν πάνε καλά. Τα φαινόμενα αυτό αποδεικνύουν. Τα περιστατικά, τα επαναλαμβανόμενα αυτό δείχνουν. Λοιπόν, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και νομίζω κατά την άποψή μου επόμενο ήταν ότι θα φτάσουμε εδώ. Διότι ένα από τα προβλήματα που έχει η χώρα μας είναι δυστυχώς ότι δεν λειτουργούν σωστά οι θεσμοί, ότι απαξιώνονται ανεξάρτητες αρχές εκεί που δεν μας βολεύει, ότι υπάρχει το γεγονός ότι διορίζεται. Γιατί ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης που έχουμε ένα σημάδι το 17 κοιτάξτε, και βγαίνει μια απόφαση μετά από 10 και αυτό χρόνια. Το ακούω, και αυτό το ακούω, αλλά εκεί μπαίνουν και άλλα ζητήματα. Εκεί μπαίνουν και τα θέματα χρηματοδότησης στον χώρο της δικαιοσύνης, έλλειψη προσωπικού. Προφανώς είναι συνδυασμός και τέτοια, προβλημάτων. Και επίσης να μην μπαίνουμε και στο άλλο, να μην πηγαίνουμε και στην αντίθετη αυτή, ότι τελικά από μόνη της η ταχύτητα της απονομής δικαιοσύνης δεν λέει κάτι. Η ποιότητα όλα παίζουν ρόλο, της δικαιοσύνης που απονέμεται έχει σημασία για μένα. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό, αλλά όλα παίζουν ρόλο. Τώρα να σας πάω λίγο στα εσωτερικά.
του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερθήκατε πριν στον κύριο Τσίπρα. Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο, κύριε Λιανίδη. Την παρέμβασή του λίγες ώρες πριν το συνέδριο, εσείς πώς την κρίνετε? Ποιος κέρδισε, ποιος έχασε, ο κύριος Κασελάκης ή ο κύριος Τσίπρας? Είμαι σίγουρη πως σας στεναχωρούν εμένα και σας λίβουν όλα όσα έγιναν τα προηγούμενα 24 ώρα. Με θλίβουν όλα όσα γίνανε, όχι μόνο τα τελευταία 24 ώρα. Εμένα με θλίβει γενικώς αυτή η κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε μετά την εκλογική ήττα. Θεωρώ ότι επαληθευόμαστε όσοι λέγαμε, και το έχω πει και εγώ, ίσως το έχω πει και σε εσάς, σε ανύποπτο χρόνο, ότι εγώ θα προτιμούσα να είχε προηγηθεί το συνέδριο της εκλογής του Προέδρου. Νομίζω έγινε ότι θα ανάποδα είχαμε όλα. Ανάποδα. Μπήκε το άλογο μπροστά από το κάρο και πέσαμε στον κρεμό. Λογικό είναι. Με θλίβουν όλα αυτά. Εκείνο που με πειράζει περισσότερο είναι ότι διαπιστώνω από την πρόοδο, από την παρέλευση κάποιου χρόνου, ότι τελικά δεν υπάρχει αυτό το ιδεολογικό χάσμα, το πολιτικό διακύβευμα μεταξύ των συντρόφων μας, των πρώην συντρόφων μας, εγώ τους θεωρώ κενήν, δεν με χωρίζει τίποτα με αυτούς. Για αυτούς οι οποίοι απογοητεύτηκαν, φύγανε κτλ. Δεν υπάρχει για μένα πολιτικό διακύβευμα. Εκεί βιάστηκαν. Επίσης το μόνο μελανό σημείο στην όλη ιστορία για μένα είναι ότι φύγαν και πήραν μαζί και την έδρα τους. Για μένα είναι απαράδεκτο. Ηθικά έπρεπε να παραιτηθούν. Υπήρχε και σχετική πρόβλεψη, νομίζω είχε γίνει κάποια διακήρυξη, κάτι τέλος πάντων είχαν υπογράψει όλοι οι υποψήφοι βουλευτές ότι σε περίπτωση που αποχωρήσουν για τον άλφα και τα λόγο θα παραδώσουν την έδρα. Αυτό δεν τηρήθηκε, για μένα είναι το μόνο μελανό σημείο που τους έχω να τους καταλογήσω. Από εκεί και πέρα άποψή τους ήτανε. Θεώρησαν ότι δεν εκπροσωπούνται πλέον από το συγκεκριμένο χώρο. Ίσως έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι εξελέγει ο συγκεκριμένος. Μπορεί να είναι και θέμα προσώπου. Για μένα ποτέ δεν θα μπορούσε να είναι το κριτήριο για την πολιτική μου άποψη το πρόσωπο. Όχι εγώ το θεωρώ, μόνο κριτήριο. Όχι το μόνο. Αλλά όχι όμως το αποφασιστικό. Και αυτό έχει τη αυτό σημασία. Παίζει το ρόλο έτσι, ποιος παίζει το εκπροσωπεί. Ρόλο. Ναι, προφανώς. Λοιπόν, θεωρώ ότι για μένα όλα όσα γίνανε είναι θλιβερά, είναι ανησυχητικά. Χάσαμε πολύτιμο χρόνο εσωστρέφειας, μέσα στην εσωστρέφεια και μέσα στις διάφορες διαδικασίες που έχουν γίνει ισοκομματικά. Και νομίζω ότι οι ανάγκες των καιρών επιβάλλουν συνενώσεις και όχι διχασμούς και αποχωρήσεις. Η παρέμβαση Τσίπρα. Η παρέμβαση Τσίπρα, ναι. Μου διέφυγε αυτό να το σχολιάσω. Κοιτάξτε να δείτε. Υπήρχε από καιρό, υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι λέγανε, βγαίνανε και λέγανε γιατί δεν παρεμβαίνει ο Τσίπρας. Το ακούγατε συνέχεια εδώ και καιρό. Εγώ έχω την άποψη, δεν ξέρω αν πέφτω έξω, για το συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο για μένα είναι πολύ μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο για την Ελλάδα, ότι δεν ήταν ο άνθρωπος που ποτέ απέφευγε να τοποθετηθεί ή να αναλάβει πρωτοβουλίες ή ευθύνες. Τι περίμενε, λοιπόν, εγώ θεωρώ, λίγες ώρες θεωρώ θεωρώ κάτι το οποίο έχει σχέση και με το 19 που χάσαμε τις εκλογές, αν θέλετε επανέρχομαι εκεί, θεωρώ ότι η πολύ δημοκρατικότητα ώρες βλάπτει. Δηλαδή έφυγε, δήλωσε ότι κάνω στην πάντα να έρθει το καινούριο και από εκεί και πέρα επέλεξε το να μένει αμέτωχος, γεγονός το οποίο οπωσδήποτε οφείλουμε να πούμε ότι ήταν συνεπής. Έκανε στην πάντα. Δεν ανακατεύθηκε πουθενά, ούτε κανένας μπορεί να βγει ότι υποστήριξε. Ναι, αλλά έβλεπε το κόμμα το οποίο κάποια στιγμή κυβέρνησε τη χώρα πήγε στα βράχια εντελώς. Ναι, επειδή όμως θεωρούσε ότι θα υπάρξει, θα επικρατήσει η κοινή λογική, θα ακολουθούν οι καταστατικές διαδικασίες, ότι δεν θα γίνει αυτό που έγινε, που φτάσαμε σε ένα επίπεδο τοξικής αντιπαράθεσης. Έτσι. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα όταν συνέβησαν αυτά τα περιστατικά εκεί ήταν το κρίσιμο σημείο που το σκέφτηκε δεύτερη φορά βλέποντας που οδηγούνται τα πράγματα και στο συνέδριο και γι' αυτό έκανε την παρέμβασή του τότε. Αλλά και η παρέμβασή του μπορεί να ερμηνευθεί πολλαπλώς. Κατά την άποψή μου νομίζω ότι αν το βάλω σε μια γραμμή στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Μάλιστα. Πάτε στη βάση για να γίνει κάθαρση. Αυτό κατά την άποψή μου. Και βέβαια ο Κασελάκης βγήκε κερδισμένος, ο κύριος Κασελάκης βγήκε κερδισμένος. Ο ίδιος λέει ναι, σιώταν ένα ολόκληρο λέει γήπεδο με χειροκροτήσει. Για μένα πάλι το επαναλαμβάνω, δεν είναι το μείζον εάν βγήκε κερδισμένος ο Κασελάκης ή η Γεροβασίλη ή οποιοδήποτε άλλο. Για μένα
Το ζήτημα είναι, βγήκε κερδισμένος ο χώρος, βγήκε κερδισμένο το κόμμα από αυτά τα περιστατικά? Εκεί θα μου επιτρέψετε να έχω τις αμφιβολίες μου. Οι ευρωεκλογές είναι ορόσημο. Κοιτάξτε, για την οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη στον ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι κάθε εκλογική διαδικασία είναι ένα διακύβευμα για την οποιαδήποτε ηγεσία, για το οποιοδήποτε κόμμα. Γιατί κανένας δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία προκειμένου να χάσει. Απλώς τώρα έχω την άποψη ότι οι ευρωεκλογές έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Διότι πλέον εκείνο το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει όλους και σε επίπεδο Ελλάδας αλλά και Ευρώπης γενικότερα είναι αυτό το φαινόμενο που υπάρχει με την άνοδο της ακροδεξιάς. Δηλαδή αυτή πρέπει να είναι η βασική μας λογική. Αυτό πρέπει να είναι το σκεπτικό μας. Αυτό θα είναι το κριτήριο για να επιλέξουμε τι ψηφίζουμε. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα μεγάλο ανάχωμα και σε επίπεδο Ευρώπης. Άρα για μένα αυτό είναι το μείζον. Τώρα, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο χρόνος είναι πολύ λίγος για το ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να υπουλώσει τις πληγές του και να αναταχθεί. Συνεπώς θα βγει αισιοδοξό, ακόμη περισσότερο λαμβωμένος. Αισιοδοξό, χωρίς να είμαι υπεραισιόδοξος. Ό,τι μπορούμε να σώσουμε πρέπει να το σώσουμε. Αν το σενάριο είναι ακόμα πιο χαμηλά δημοσκοπικά σε ευρωεκλογές για τον ΣΥΡΙΖΑ, θεωρείτε ότι θα ξεμερώσει για ακόμα μία φορά μία επόμενη ημέρα? Η επόμενη μέρα θα ξημερώσει σίγουρα. Το θέμα είναι κάτω από ποιες συνθήκες θα ξημερώσει. Ανησυχώ να μην ξαναμπούμε σε μια λογική εσωστρέφειας και τοξικότητας πάλι. Μα δεν την έχετε ξεπεράσει κακά τα ψέματα. Ανακοχή ή και μια ανωτελεία προς το παρόν. Δυστυχώς δεν την έχουμε ξεπεράσει. Και να σας πω και την αλήθεια από την εμπειρία μου μέσα σε αυτό το χώρο, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο δεν μου άρεσε και οφείλω να το πω, είναι ότι κάποια αυτονόητα στοιχεία για μένα, δηλαδή η συλλογικότητα, η συντροφικότητα, χαρακτηριστικά αυτού του χώρου, δυστυχώς από ορισμένους μπήκαν σε δεύτερη μοίρα και ακολουθήθηκαν κάποιες προσωπικές διαδρομές. Εγώ αυτά τα χαρακτηριστικά τα θεωρώ ότι είναι αρνητικά, είναι αποθητικά και για τον κόσμο. Αλλά εξακολουθώ και επιμένω ότι η μόνη εναλλακτική κυβερνητική λύση που μπορεί να υπάρξει προς όφελος του λαού, και όταν λέω λαού, αναφέρουμε στο σύνολο του λαού, μόνο από αυτό το χώρο μπορεί να υπάρξει. Είναι πολυκατισμένος αυτή την ώρα αυτός ο χώρος. Προφανώς ο κατακαιρματισμός σίγουρα δεν είναι κάτι το θετικό. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι οι ανάγκες των καιρών θα οδηγήσουν και τις ηγεσίες του κομμάτου σε δεύτερες σκέψεις. Γιατί πλέον τα προβλήματα του κόσμου είναι τόσο μεγάλα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν κατά μόνας. Ο κύριος Κασελάκης σας εκφράζει ποια προσωπική άποψη είναι αυτή? Τον κύριο Κασελάκη τον γνώρισα, τον έχω γνωρίσει δύο φορές όταν ήμουν συντονιστής έτσι, σε ανύποπτο χρόνο πριν καταθέσει τον Εύρο. Εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο πανέξυπνο. Αυτό δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει. Δείχνει ότι μαθαίνει, θέλει το χρόνο του. Εντάξει, όπως μπορεί και να εγώ, κομίσει το διαφορετικό όπως ο ίδιος θέλει να το περάσει προς την ελληνική κοινωνία. Το διαφορετικό το έχει κομίσει έτσι και αλλιώς μην το συζητάμε. Κοιτάξτε, αλλά έτσι δείτε, όπως ο ίδιος θεωρεί ότι πρέπει... Νομίζω ότι πρέπει να λειτουργήσει πάλι το κόμμα. Μπορεί να είναι πρώτος μεταξύ ίσων, αλλά από μόνος του δεν αρκεί προκειμένου να δοθεί αυτό το μήνυμα. Πρέπει συνολικά το κόμμα να ανασυγκροτηθεί, πρέπει να επικαιροποιήσει τις θέσεις του, πρέπει αυτό που είχαμε σαν μείζον ζήτημα ήταν ότι είχαμε αποκοπεί από την κοινωνία. Αυτό το διαπίστωσα και εγώ σε επίπεδο νόμου. Αυτό είναι ένα χαμένο έδαφος το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το ανακτήσεις. Και θέλει προσπάθεια. Έχει όμως μία πορεία που κανείς μπορεί να την καταλάβει αυτή την ώρα, ενώ μπορεί ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, γιατί τη μία μέρα είναι έτσι, την άλλη μέρα είναι αλλιώς. Την επόμενη κανείς δεν ξέρει. Επανερχόμαστε λοιπόν πάλι σε αυτό που είπα, ότι έπρεπε να έχει προηγηθεί το συνέδριο από την εκλογή Προέδρου. Ούτε αυτό θα υπήρχε σαν ζήτημα κάθε αυτό πρακτικά τώρα. Ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Λιανίδη, ότι προφανώς, τελικά το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ από το 19, μάλλον από την ώρα που έχασε τις εκλογές μέχρι και σήμερα, είναι κατά βάση δομικό.
Ακριβώς. Και μετά έρχονται τα πρόσωπα και όλα τα ακριβώς. Υπόλοιπα. Νομίζω έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι με τα λεγόμενά μου το υπερνόησα. Δηλαδή, πώς από το 32 φτάσατε στο 10-12% πια. Το υπερνόησα ότι υπάρχει θέμα οργανωτικό κτλ. Και αυτό λέω ότι θέλει το χρόνο του η όλη ιστορία να επανακτηθεί το χαμένο έδαφος. Και πρέπει να λειτουργήσει ομάδα. Πρέπει να υπάρξει ομάδα. Πρέπει να υπάρξει συμμετοχή πολλών. Δεν αρκεί από μόνος του ένας άνθρωπος να κουβαλήσει αυτό το φορτίο και να το φέρει εις πέρας. Εδώ έχουμε το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα για μένα, είναι η περίπτωση του Τσίπρα, ο οποίος είχε δημιουργήσει ένα πολιτικό κεφάλαιο τεράστιο, για μένα δηλαδή η τετραετία, η πενταετία διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θα έπρεπε για μας να είναι η βιτρίνα μας, να υπερηφανευόμαστε για αυτή την περίοδο. Ναι, αλλά άμα θέλετε να είστε ειλικρινείς με τον εαυτό σας, υπήρξαν πάρα πολλοί, ενώ μέσα από τον χώρο... Το ανέφερα, που... το ανέφερα. Δηλαδή που ο άνθρωπος... Που κάναν τα πάντα για να σπάσουν αυτή τη βιτρίνα. Ο άνθρωπος πήρε πόμο άρμ την προεκλογική περίοδο εκείνη. Αν δηλαδή ο κύριος Τσίπρας είχε διώξει τα βαρύδια εγκαίρως και είχε κάνει τις αλλαγές που έπρεπε να κάνει. Γι' αυτό σας είπα περί δημοκρατίας ότι όταν δεν υπάρχουν όρια και σε εσωκομματική δημοκρατία, πρέπει να υπάρχουν όρια και εκεί. Υπάρχει ένα καταστατικό. Το καταστατικό είναι το σύνταγμα του κόμματος. Δεν μπορεί ο καθένας να το ερμηνεύει όπως θέλει. Και όταν υπάρχουν ζητήματα, τίθενται μέσα στα όργανα. Δεν μπορεί να βγαίνει τηλεοράσεις και να δημιουργήσει προβλήματα και εντυπώσει το παραπέντε. Θυμάστε, 5% είναι δημοσκοπικά. Έχει υπολογιστεί ότι χάσαμε 5% από εκείνη την περίφημη δήλωση Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Δηλαδή, κάναμε τόση προσπάθεια. Και φτάνουμε στο παραπέντε και δίνει ο άλλος κλωτσιά στην καρδάρα με το γάλα και τη χήνη κατά το κοινό λεγόμενο. Μάλιστα. Το οποίο απίθανα πράγματα. Και εκ των πραγμάτων μετά ότι είχε μία δόση αλήθειας όχι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αλλά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί είδαμε τι έγινε μετά με το ασφαλιστικό, ζούμε, κύριε εγώ Ελένη, σας είπα έτσι, προηγουμένως λοιπόν, για τη σύγκρουση με την αλήθεια. Είναι και αυτή η αλήθεια. Η παράταξη η οποία ευαγγελιζόταν ότι εμείς δεν θα βάλουμε κανένα φόρο μας έχει φλωμώσει τους φόρους. Και εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες και μας αντιμετωπίζει και σαν φοροφυγάδες με το πρόσφατο νομοσχέδιο και όλα τα σχετικά και τα ξέρετε. Λοιπόν, νομίζω ότι φτάσαμε κάπου στο τέλος για αυτή την πολύ ωραία τηλεοπτική συνάντηση που είχαμε σήμερα, κύριε Λιανίδη. Εγώ θα πω για άλλη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που δεχτήκατε να την κάνετε αυτή την συζήτηση με μεγαλύτερη άνεση, φαντάζομαι. Ναι, έτσι αυτό, δεν είναι. Αυτό είναι σίγουρο. Κρατώ αυτό το θετικό σίγουρο αποτύπωμα αυτής σας της πορείας στη θέση του συντονιστή στην τοπική του Εύρου. Και εγώ κρατάω τα έτσι θετικά. Από αυτά που έζησα μέσα από αυτή τη θέση, κρατάω τα θετικά, που είναι πάρα πολλά. Το γεγονός ότι γνώρισα συντρόφους που δεν τους ήξερα, ανθρώπους που συνεργάστηκα με ανθρώπους που δεν τους ήξερα. Κρατάω μόνο το θετικό αποτύπωμα. Δεν έχω κανένα παράπονο και απλώς εύχομαι και ελπίζω η αυριανή μέρα να είναι καλύτερη. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Λιανίδη. Να είστε καλά και εγώ. Στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής τοποθετήθηκε ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Φώτης Μάρης, σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την αναβάθμιση και την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και την καθιέρωση πλαισίου λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων. Το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης ζει μια ιστορική στιγμή. Μια στιγμή που του δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί σε περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με την πρότασή του. Θα ήθελα να ανοίξω μια παρένθεση λέγοντας ότι εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε ένα συνεκτικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει τη μετάπτωσή μας στο σύγχρονο πανεπιστήμιο, στο εξωστρεφές πανεπιστήμιο, στο κοινωνικά ευαίσθητο πανεπιστήμιο. Τι περιλαμβάνει αυτό? Περιλαμβάνει δράσεις εσωτερικές, περιλαμβάνει νέες δομές όπως θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων, κόμβων καινοτομίας. Να θέσω το παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Κόμβου για την Αγροδιατροφή που υλοποιούμε εδώ και 1 χρόνο και πληθώρα άλλων δράσεων που μας καθιστούν ανταγωνιστικούς. Ο διπλασιασμός των χρηματοδοτήσεων στην έρευνα είναι ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, πρώτο αποτέλεσμα. Η αύξηση των δικτών όπως αυτά παρακολουθούνται από την ΘΑΕ στο 20% των της επίτευξης των στόχων μας κάνει να αισιοδοξούμε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο καταρτήσαμε ένα πρόγραμμα που να μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε για όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, λαμβάνοντας υπόψη μας τα δεδομένα του σήμερα αλλά και του μέλλον, ζητώντας να δουλέψουμε στην κατεύθυνση της διεθνοποίησης και έχουμε την απόλυτη στήριξη γι' αυτό.
το εισηγηθήκαμε στην ΕΘΑΕ, το συζητήσαμε και σύμφωνα με την εισήγησή της το βλέπουμε σήμερα. Μας δίνει τη δυνατότητα να ενσωματώσουμε τους κόμβους της Καβάλας και της Δράμας, να δημιουργήσουμε νέα τμήματα ψυχολογίας, νοσηλευτικής και εργοθεραπείας και έτσι να δημιουργήσουμε ίσως να δημιουργήσουμε ένα από τα πληρέστερα προγράμματα σπουδών προπτυχιακών στην Ελλάδα.